Σ' άλλο στους κόλπους της Ελλάς προκάλεσαν οι δηλώσεις της Κατερίνας Παπακώστα πως οι αστυνομικοί οφείλουν να εντείνουν τα μέτρα αυτοπροστασίας τους για να αντιμετωπίσουν εγκληματικές ομάδες και αντιεξουσιαστές. Θα πρέπει να εντείνουν και οι ίδιοι ακόμη περισσότερο την αυτοπροστασία τους, να προσέξουν τον εαυτό τους. Αυτή η δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ένας αστυνομικός που πάει σε οποιοδήποτε δικαστήριο, τι μέτρα αυτοπροστασίας να παίρνει από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος δεν μπορεί να τον προστατεύσει. Έρχονται αντιμέτωποι με κακοποιημένα στοιχεία και δίνουν τα στοιχεία τους και φέρνουν και το πρόσωπό τους. Έχουν κάψει μηχανές αστυνομικών, έχουν πυρπολήσει αμάξια αστυνομικών, έχουν προφυλακίσει αστυνομικούς. Έχουμε και οικογένειες πίσω μας. Δεν θα φοβόμαστε για τις οικογένειές μας. Οι ένστολοι κάνουν λόγο για θολό τοπίο και ασάφεια εντολών από πλευράς πολιτικής ηγεσίας όταν οι αστυνομικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τους αντιεξουσιαστές. Κατευναστικότητα, άμυνα, παθητικότητα που τελικά αποβαίνει σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών. Έντονη αντίδραση υπήρξε όμως και για τη θέση που εξέφρασε η Υφυπουργός αναφερόμενη στον πρόσφατο έλεγχο που υποβλήθηκαν αστυνομικοί από αντιεξουσιαστές. Είναι δικαίωμα του πολίτη να ζητά από τον αστυνομικό όταν θεωρεί ότι ο αστυνομικός είναι με πολιτικά. Όταν κάποιος πολίτης πλησιάζει έναν αστυνομικό χωρίς να του έχει απευθύνει το λόγο ο αστυνομικός για να του ζητήσει τα στοιχεία του ή να εξακριβώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, αυτή η συμπεριφορά του πολίτη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί νόμιμη. Το Υπουργικό Δίδυμο στο Υπουργείο Προστασίας του Ρουβίκονα ας αυτοπροστατευθεί και ας πάψει τις φεδρές δηλώσεις. Από την Ελλάδα διατάχθηκε ΕΔΕ για να διερευνηθούν οι συνθήκες τραυματισμού των τριών αστυνομικών, αλλά και οι καταγγελίες ότι δόθηκε εντολή να μην γίνουν συλλήψεις. Σαν το κλωτσοσκούφι αισθάνονται οι αστυνομικοί, οι οποίοι βλέπουν ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα σεβασμός όχι μόνο στο πρόσωπό τους, αλλά και στο έργο που επιτελούν. Τα περιστατικά καταγράφει η Αναλύτηνα. 17 Σεπτεμβρίου, μέλη αναρχικής συλλογικότητας έπιασαν στον ύπνο τον αστυνομικό Φλουρό στην πρεσβεία του Ιράν στο Παλαιό Ψυχικό. Ο αστυνομικός βγήκε από τη σκοπιά με το φανελάκι και το όπλο περασμένο στην πλάτη. 15 Οκτωβρίου έγινε καταδρομική επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Περίπου 70 κουκουλοφόροι οπλισμένοι με πέτρες, λωστούς και μολότοφ ξέσπασαν με βιαιότητα στα σταθμευμένα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Έσπασαν τα τζάμια και τα πυρπόλησαν. 4 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Αρχές Νοεμβρίου, το πλήρωμα περιπολικού δέχτηκε άγρια επίθεση με πέτρες και καδρόνια από εξαγριωμένους Ρωμά έξω από τον πρόχειρο καταβλισμό που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Πειραιός με τον Κηφισό. Και οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Αυτή τη στιγμή όλοι οι αστυνομικοί έχουν μια ψυχολογία η οποία είναι τόσο χαμηλή, δεν ήταν ποτέ. Πρέπει η πολιτική ηγεσία να σκύψει μπροστά στο προσωπικό και να ακολουθήσει όλες τις ρότες εκείνες οι οποίες θα μας φέρουν πάλι πίσω σε ένα αίσθημα ασφάλειας. Στις 5 Νοεμβρίου, αστυνομικοί που είχαν πάει για τροχαία παράβαση στη συμβολή των οδών Πατησίων και Κονδρυπτόνος δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων, η οποία έκανε γυαλιά καρφιά το περιπολικό. Άμα δούμε λίγο τους ανθρώπους. Αποκορύφωμα όλων, ο έλεγχος που έγινε σε δύο αστυνομικούς των ΜΑΤ στην περιοχή του Ζωγράφου από αντιεξουσιαστές. Τους ζήτησαν τις ταυτότητές τους για να διαπιστώσουν την επαγγελματική τους ιδιότητα. Στο διεθνή...